πήγανε για δειγματοληψία στην υπόθεση των Ντεμπών, παρακαλώ πολύ, στο οικόπεδο της εταιρείας Πανδρεμένου, όπου παράνομα είχαν μεταφερθεί, σας θυμίζω, 300 κυβικά από χώματα αδρανή και μη υλικά, ίσως και βιολογικό υλικό των ανθρώπων, από τη σύγκρουση των δύο αμαξοστοιχειών στον Ευαγγελισμό. Μάλιστα τώρα που μιλάμε, θα μπει η ομάδα η διασωστική με τους σκύλους για να ανοιχνεύσει τυχόν ύπαρξη. Όμως οι δειγματοληψίες που γίναν, παρακαλώ πολύ, παρουσία δικαστικών πραγματογνωμόνων, τεχνικών συμβούλων και δικαστικών λειτουργών και στο οικόπεδο Πανδρεμένου μπάζουν. Με συγχωρείτε. Πήγαν με μπουλντόζες και εξκαφείς. Δηλαδή, δεν φτάνει που ταράξαμε μια φορά τα χώματα που σηκώσαμε από τον τόπο του δυστυχήματος εγκλήματος. Τα πήγαμε, τα πειθώσαμε και τώρα τα ξανασκαλεύουμε. Και μετά δεν περιμέναν τουλάχιστον να πάνε οι σκύλοι πρώτα. Ούτε αυτό. Θέλω να πάμε σε έναν από τους ανθρώπους, τους συγγενείς των θυμάτων και των τραυματιών, τον κύριο Χρήστο Κωνσταντινίδη, διότι είναι οι μόνοι που συνεχίζουν οι άνθρωποι και έχουν καταλάβει, τα έχουν δει όλα, το είδαν και αυτό ακόμη. Καλημέρα, κύριε Κωνσταντινίδη. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη. Μα είναι δυνατόν, πήγανε για δειγματοληψία με μπουλντόζες και εξκαφείς στο σημείο που εσείς βρήκατε και υποδείξατε οι οικογένειες? Δυστυχώς αυτές είναι οι επιστήμες και οι αρχές στη χώρα μας και είναι και η ντροπή και η κατάδια μας. Κύριε Σαχίνη, ενημέρωσα από τον εφέτη ανακριτή ακριβώς την ημέρα που κατέθεσα την έκθεση την ολοκληρωμένη του κυρίου Κοκοτσάκη, επειδή ο εφέτης ανακριτής δεν ήταν εκεί, αναγκάστηκα να τον πάρω τηλέφωνο για να τον πω και για τα τηλεφωνήματα που πιθανόν θα δεχότανε, οπότε θα ήθελα να ήταν ενήμερος γιατί θα τα είχαμε βγάλει στην ενημέρωση. Και τον είπα ότι αυτό που μας ενδιαφέρει πολύ περισσότερο είναι, επειδή είχε στείλει ήδη τις δυνάμεις να περιφρουρούν το χώρο, καλό θα ήταν την ώρα που θα γίνει η επέμβαση και όταν αποφασιστεί αυτό να μην μολυθεί το πεδίο. Να μην έχουμε δηλαδή αυτά που είχαμε το κουλούρι. Αυτό το mail που λάβατε, κυρία Χρυσακίνη, από μένα το έστειλα και στον εφέτη ανακριτή διαμαρτυρία μου. Δεν είναι αυτά, δεν συνάδουν με τις επιστήμες, κύριε Σαχίνη. Δεν μπορεί τώρα σε ένα τέτοιο χώρο που προσπαθούμε να εντοπίσουμε συγκεκριμένα στοιχεία, είτε χημικά, είτε ουσίες από τους ανθρώπους μας, είτε οτιδήποτε που θα μπορεί να δώσει φως στο θέμα των Ντεμπών, να ξεκαθαρίσει τα πράγματα, να μπαίνει μέσα ένα στριβητός κόσμου. Δεν λέω ότι δεν ήταν αρμόδιοι εκεί πέρα, σίγουρα αρμοδιότητα έχουν, αλλά θέλει ειδικές στολές. Θέλει ειδικά μηχανήματα, καροτιέρες, θέλει να μην έχει βαριά μηχανήματα μέσα τα οποία μολύνουν το πεδίο και το αναταράσουν. Θέλει χειρουργικές επεμβάσεις. Δεν θέλει, πώς το λένε, ανθρώπους απλαούμπλιδες αυτή τη δουλειά. Και αυτό που είδαμε εκεί πέρα δυστυχώς δεν είναι το πρέπον. Μισό λεπτό, κύριε Κωνσταντινίδη, διότι έχουμε την πρωταρχική αλλίωση του σκηνικού του δυστυχήματος στη θέση που έγινε. Έχουμε ένα τμήμα να μεταφέρεται άρον-άρον, το έχουμε πει εξαντλητικά, στο κουλούρι, όπου και εκεί η δειγματοληψία εκ των υστέρων έγινε με λάθος τρόπο. Τώρα, έχετε εκεί που πέσαν τα 300 χοντρικά, λέω, κυβικά χώματα που πάρθηκαν από το σημείο του δυστυχήματος, στην έκταση του εργολάβου Πανδρεμένου, έχουν πάει εκεί και κάνουν επιπλέον αλλίωση στην ουσία, ανασκαλεύοντας το χώμα με αυτόν τον τρόπο. Αυτό μου λέτε. Κύριε Σαχίνη, εμένα οι σκέψεις μου οδηγούν σε αυτό. Δηλαδή, ένας απλός νομικός μπορεί να το ισχυριστεί αυτό και να πει για ποια στοιχεία μου λέτε τώρα. Ποιο ευαγγελισμό και ποιο κουλούρι. Πήγε ο Κωνσταντινίδης και πέταξε το ξυλόλιο πάνω στα χώματα. Τι μου λέτε τώρα. Και πιστεύω ότι όλες οι ενέργειες που γίνονται, αντί να γίνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και σύμφωνα με τους κώδικες του παγκόσμιου στερεώματος, αυτά που πρέπει να γίνει το τρόπος δειγματοληψιών, δεν γίνονται. Και αυτό με βάζει σε σκέψεις αρνητικές. Δηλαδή, μήπως γίνονται σκεμμένα όλα αυτά τα πράγματα, να κυρωθούν δηλαδή δειγματοληψίες? Θέλω να μου πείτε το εξής. Βλέπω εδώ. Ναι, παρακαλώ. Ψάχνουμε που ψάχνουμε ψήλους στα άχυρα. Δηλαδή, είναι δυνατόν να γίνονται τέτοια πράγματα με τόσο μπόρι μηχανήματα, τόσους πολλούς ανθρώπους χωρίς κανένα είδος προστασίας? Μπήκαν εκεί, δεν υπήρχε ένα σε φορούσε μια στολή, μια μάσκα, κάτι. Μπήκε μέσα από την μπουλντόζα με τις μεγάλες ρόδες
αναστάτωσε τα χώματα. Έχει κασαέρια, μπλέκονται εκεί, ψάχνουμε να βρούμε χημικά στοιχεία. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Κύριε Κωνσταντινίδη, βλέπω εδώ στο mail που στείλατε, λέτε ότι και όλα αυτά συνέβησαν, ενώ όλοι περιμέναμε σήμερα να μπουν πρώτα τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά της ομάδας Ανούμπης, του δικαστικού πραγματογνώμονα Ελευθέριου Νικολιδάκη, για να χαρτογραφήσουν με επιστημονικό τρόπο οι άνθρωποι το χώρο και να ελέγξουν για βιολογικό και μη υλικό στο σημείο. Δηλαδή έχουμε ήδη πάρει από εκεί χώματα με τον τρόπο που περιγράφεται και δεν περιμέναμε να έρθουν πρώτα για να δουν αν υπάρχει βιολογικό υλικό. Σωστά το καταλαβαίνω? Και το χημείο του κράτους έπρεπε να μπει, κύριε Σαχίνη, για να κάνουν τις δειγματοληψίες. Μόνο που μπήκε το χημείο όπως θα έπρεπε. Εγώ θα ήθελα ταυτόχρονα να κάνω, γι' αυτό είχα ενημερώσει τον εφέτη ανακριτή, ταυτόχρονα με το χημείο, για να τους ορίσει η ομάδα του κυρίου Νικολιδάκη, που πραγματικά με επιστημονικό τρόπο κάνει όλες τις ενέργειες, με το ποιο τρόπο θα μπουν μέσα. Έχουμε που έχουμε όλη την αλλίωση του χώρου, όπως το είπε, προαναφέρατε. Έχουμε το τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, 13 και μήνες, που παρευρίσκονται εκτεθειμένα έρμεα στη Δύση. Δηλαδή μπαίνουμε και εμείς και κάνουμε ό,τι να είναι. Διαβάζω επίσης ότι τα δείγματα, λέτε, που πάρθηκαν από το χώρο είναι πάρα πολύ λίγα, 12, ενώ ο όγκος είναι τεράστιος, και σημαντικότερο το ότι δεν πάρθηκαν και δεύτερα δείγματα για ταυτοποίηση διασταύρωση σε περίπτωση λάθους. Άρα λέτε πάλι μπάχαλο. Αυτά, κύριε Σαχίνη, γίνανε και στην δεύτερη δειγματοληψία που έγινε στο Κουλούρι. Ήταν παρουσία και του δικού μας τεχνικού συμβούλου επί του θέματος της χημικής δειγματοληψίας. Και ο άνθρωπος δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Τους έλεγε με ποιο τρόπο να πάρουν δείγματα οι άνθρωποι του χημείου του κράτους. Δεν τον ακούγανε, κάνανε ό,τι να είναι. Επενδύνανε κάποια άλλη τεχνική σύμβουλη για να πάρουν επιφανειακά κάποια που βόλευαν από τις 60 τάνες χώματος που υπήρχε στο Κουλούρι. Πήραν μόνο από τις περιφερειακές, δεν πήραν από το κέντρο. Τι είδος δειγματοληψία δηλαδή είναι αυτή? Και πώς θα σταθεί σε μια κραματική διαδικασία? Και τώρα? Τέλος πάντων, η ομάδα όμως, κύριε Σαχίνη, για την Ανούμπης, έκανε το έργο της όπως έπρεπε. Τώρα βρήκανε πάρα πολλά στοιχεία και προσωπικά αντικείμενα. Σωστά. Και βιολογικό υλικό. Τώρα σε αυτό το νέο οικόπεδο πάλι έτσι χύμα, δηλαδή, με συγχωρείτε να φέρω κι εγώ μια φρέζα, το λέω αστειώντας, αλλά είναι τραγικό πια. Κωμικο-τραγικό. Φέρω μια φρέζα να φυτεύω και πατάτες εκεί, αυτό μου λέτε. Αυτό γίνεται. Θα μπορούσατε να το κάνετε, κύριε Σαχίνη. Μα με τον τρόπο που έχουν γίνει όλα αυτά τα πράγματα, θα μπορούσατε να το κάνετε. Γιατί έχετε την εντύπωση ότι η εταιρεία παντρεμένων πήγαν εκεί πέρα, αν θα χρειαζόταν, γιατί εκεί πέρα είναι χώρος εναπόθεσης μπάζων. Ένα οικόπεδο που βάζουν ό,τι να είναι. Ποιος θα μας πιστοποιήσει αν τα χώματα αυτά είναι το Κουλούρι? Από τον Ευαγγελισμό, συγγνώμη. Ποιος θα μας το πιστοποιήσει? Μόνο ο παντρεμένος θα μπορεί να το πιστοποιήσει, και αυτό αν το δεχτεί το η ακροαματική διαδικασία. Τουλάχιστον ενημερώνω όλους ότι η ομάδα η Ανούμπης έχει φτάσει, έχει μπει στο χώρο. Ναι. Προσπαθεί με τον οποιοδήποτε τρόπο να περιορίσει την επιμέρους μόλυνση του πεδίου, απομακρύνοντας τους πάντες από εκεί, χαρτογραφώντας και κάνοντας καταγραφή και φωτογραφίζοντας τα πάντα. Ήδη είχε στείλει ο ΕΦΕΤΣ ανακριτή ειδικό άνθρωπο για να πάρει φωτογραφίες πριν μπει ο καθένας μέσα στον τόπο, οπότε έχουμε και το αρχικό για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει και τι ακριβώς δεν έχει γίνει, και πιστεύω ότι επί πολλές μέρες η ομάδα θα κοιτάξει να μπορέσει να ό,τι υλικό βρει, γιατί μιλάμε για πάρα πολλά κυβικά χώματος, κύριε Σαχίνη, αλλά πιστεύω τα σημεία που θα εντοπίσει η ομάδα και τα σκυλιά, βέβαια, που είναι ειδικά για αυτές τις δουλειές, θα φέρουν στο φως καινούργια ευρήματα. Ίσως και ευχάριστο θα ήταν να βρεθεί και η αγνοούμενη, που επί 14 μήνες κοντεύουμε δεν μπόρεσε να βρεθεί η ενέργεια να μπορέσουμε να το ταυτοποιήσουμε. Ευελπιστούμε σε αυτή την προσπάθεια των παιδιών και των συνεργατών τους, μιλάω για τα ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, και νομίζω ότι λίγες μέρες ακόμα θα κάνουν την προσπάθεια για να φέρουν το αποτέλεσμα που χρειάζεται. Κύριε Κωνσταντινίδη μου, επειδή ξέρω ότι δεν τα λέτε έτσι τυχαία, αφενός μεν αντιλαμβάνεστε την αλλίωση που γίνεται σε χώρο που μεταφέρθηκαν προϊόντα αλλίωσης, αυτό έχει συμβεί,
Από ό,τι έχω υπόψη μου, οι τεχνικοί σας σύμβουλοι και ο κύριος Κοκοτσάκης και ο κύριος Παπαδάκης κατέθεσαν και εσείς το καταθέσατε με τη σειρά σας ένα κείμενο ερωτημάτων για τη διαδικασία. Και διαβάζω ότι με τον τρόπο που έγινε τώρα στο παντρεμένο η δειγματοληψία, θα μπορούσε να έχει καταργηθεί ακόμη και υπαρκτό βιολογικό υλικό, αφού μπήκαν μεγάλα σκαφικά μηχανήματα. Και μου λέει εδώ ο κόσμος, είναι έτσι καταρχάς. Σας είπαν ότι έχουμε στάσεις, οι τεχνικοί σας σύμβουλοι. Να θέσετε ερωτήματα στον ανακριτή. Κάνω λάθος? Όχι, όχι. Ισχύει, τα έχουμε μεταφέρει ήδη στον ανακριτή, τουλάχιστον με το διαδίκτυο, και μέσα στις επόμενες μέρες θα τα καταθέσουμε και εγγράφως για να είναι και πιστοποιημένα. Μου λέει λοιπόν εδώ ο κόσμος απλώς που σας ακούει και έχετε την καλημέρα του και το σεβασμό του. Αλλά λέει, κύριε Κωνσταντινίδη, έχετε κάθε δικαίωμα μετά από όλη αυτή την ταλαιπωρία να πείτε τι πιστεύετε ότι κρύβεται τελικά. Διότι εδώ γίνεται μια προσπάθεια, το καταλαβαίνουν όλοι, λέει πια. Ακόμη και στο χώρο που εναπόθεσαν μπάζα, να το πούμε έτσι, χωματώσεις από τον τόπο του δυστυχήματος, ακόμη και εκεί να υπάρξει αστοχία, παρέμβαση, πάντως όχι εδεδειγμένος τρόπος με πρωτόκολλα όπως τηρούνται διεθνώς δειγματοληψίας, σωστά το λέτε, 15 μήνες μετά. Τι πιστεύετε ότι γίνεται στην ουσία? Κύριε Σαχή, να ενημερώνω για να δοθεί απάντηση. Σας είπα ότι 19 Μαρτίου καταθέσαμε την συμπληρωματική έκθεση και ενημέρωσα τον εφέτη ανακριτή. Έχω ένα έγγραφο στα χέρια μου από την ομάδα Anubis K19 22 Μαρτίου του 2024. Να διαβάσω λίγο ενταχεία. Επειδή βλέπουμε, λέει, τι γίνεται στα ΜΜΕ ως σκοπό κρατήστε όσο το δυνατόν το χώρο αδιατάραχτο για να γίνουν να διενεργηθούν οι δειγματοληψίες εδάφους. Παρακαλούμε όσο είναι δυνατόν και αν δύναται συγκεκριμένη ομάδα που θα μπούμε μέσα στο χώρο να φοράνε στολές προστασίας κατηγορίας 3 όπου να φέρουν τις τεχνικές προδιαγραφές. Ο λόγος είναι να διασφαλιστεί η μόλυνση τυχόν βιολογικού υλικού του εδάφους με DNA από ζώντα άνθρωπο που θα προσέλθει στο χώρο. Σαφής. Δηλαδή ενημερώνονται όλες οι αρχές για αυτά που δεν πρέπει να γίνουν, κύριε Σακίνη. Μάλιστα. Και στο τέλος βλέπουμε ότι μόνο αυτά γίνονται. Μόνο αυτά γίνονται. Γίνεται το ακριβώς αντίθετο από αυτό που δεν πρέπει να γίνει. Γίνεται αυτό που δεν πρέπει να γίνει. Αυτό μου λέτε. Αυτό γίνεται. Ακριβώς αυτό. Μάλιστα. Και μπαίνουν υποψίες. Δηλαδή υπάρχει σκοπιμότητα σε αυτό το πράγμα. Για αστοχία της δειγματοληψίας ή για αστοχία των αποτελεσμάτων του χημείου του κράτους. Γιατί δεν σας βάζει στα αίματα ότι και κάποιοι εμφανιζόμενοι ως εμπειρογνώμονες τα βρίσκουν όλα καλά με δηλώσεις τους? Δυστυχώς και αυτά μέσα στο παιχνίδι είναι, κύριε Σακίνη. Μάλιστα. Οι οποίοι αντί να εκπροσωπούν τους συγγενείς των δημάτων, νομίζω ότι τους θέλουν να εκπροσωπούν το κράτος. Ή αυτούς που φταίγανε για το έγκλημα. Κύριε Κωνσταντινίδη, πώς σκέφτεστε, η Anubis θα κάνει τη δουλειά, θα δείτε τώρα και θα περιμένετε, με αγωνία όλοι θα περιμένουμε, αλλά με βάση αυτά, με τον τρόπο που εξελίσσεται το πράγμα, έχω την εντύπωση ότι εδώ κάποιος θα πρέπει να τραβήξει ένα αυτί, άμα δεν τηρούνται τα πρωτόκολλα και οι επισημάσεις που γίνονται εγκαίρως. Από το Μάρτιο μας λέτε η ομάδα Anubis, η Κοκοτσάκης Παπαδάκη σε ερωτήματα, εσείς σε ερωτήματα και κανείς δεν ακούει, με συγχωρείτε δηλαδή. Τελικά τι έρευνα γίνεται, μπορεί να μας το πείτε, να το καταλάβουμε όλοι? Έστω και 15 μήνες μετά. Κύριε Σαχίνη, θα ζητήσουμε σωστή δειγματοληψία από το χώρο. Θα ζητήσουμε επίσης μια δειγματοληψία από ένα βαγόνι που θεωρούμε ότι αυτό θα καταδείξει πραγματικά ότι προκλήθηκε η έκρηξη στο προηγούμενο κοντέινερ, συγγνώμη, από ένα κοντέινερ που αυτό θα καταδείξει ότι προκλήθηκε η έκρηξη στο προηγούμενο κοντέινερ που συνοδεύονταν στο ίδιο βαγόνι, αυτά που αναφέρει μέσα η έκθεση του κυρίου Κοκοτσάκη με την εμπεριστατωμένες έρευνες του κυρίου Παπαδάκη. Προσπαθούμε να βρούμε το κοντέινερ. Δυστυχώς η Hellenic Train το έχει παραδώσει, ενώ είναι πιστήριο εγκλήματος, το έχει παραδώσει τον ιδιώτη. Δεν ξέρω αν θα βρεθεί πουθενά ή με το ποιο τρόπο θα βρεθεί και το πώς θα βρεθεί. Και ο ΣΕ δια του κυρίου Τεριζάκη σας είπε πάτε ψάξτε, λέει, στην εταιρεία. Εμείς δεν έχουμε ευθύνη. Δηλαδή την τρέλα μου εδώ. Την τρέλα μου. Το πήρε η εταιρεία και τώρα και ο ΣΕ λέει
Πάτε ψάξτε το λίγο από την εταιρεία. Αυτή να ερωτηθεί. Καταλάβατε. Πουλάνε όλη τρέλα, κύριε Κωνσταντίνηδη. Και ένα άλλο, κύριε Παπαδάκη, θα ακουστεί πρώτη φορά αυτό, διότι εμένα δεν μου βγαίνουν και τα νούμερα στα κυβικά του χώματος, κύριε Σαχίνη. Δηλαδή, μας είπαν ότι επιφανειακά πήραν κάποιο χώμα, τουλάχιστον αυτό που είναι στο οικόπεδο του παντρεμένου, το οποίο είναι 300 κυβικά, περίπου στα 25 φορτηγά. Αυτό πιθανόν αληθεύει, γιατί όντως ο όγκος αυτό δείχνει ότι είναι. Δεν νομίζω ότι 25 φορτηγά είναι κάποιο επιφανειακό χώμα για τη διαμόρφωση του χώρου. Δύο σενάρια υπάρχουν. Αν στο κουλούρι, παραδείγματος χάρη, ήταν 60 με 65 βουναλάκια που είχαν περίπου 70 εκατοστά ύψους, άμα τα κυβήσουμε αυτά, μισό κυβικό το καθένα δεν είναι, οπότε τα 60-65 βουναλάκια είναι λιγότερο από 30 κυβικά. Δηλαδή στο κουλούρι υπήρχαν 2 με 2 φορτηγά υλικό που μεταφέρανε εκεί πέρα. Τα υπόλοιπα 300 κυβικά λοιπόν δεν είναι μόνο το επιφανειακό υλικό που έχουν πάρει για τη διαμόρφωση του χώρου. Ή είναι δύο σενάρια. Ή είναι λοιπόν υλικό το οποίο έχουν πάρει αφού φύγαν οι αμαξοστοιχίες, δηλαδή από την 5η και 6η μέρα, και σηκώσαν όλο αυτό που δεν θα έπρεπε να το δούνε αυτοί που έπρεπε να το δουν, οι ειδικοί δηλαδή, για να φέρουν τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα, και μετά ξαναμπαζώθηκε πάλι με αγνώστη ταυτότητα υλικό. Ή είναι πραγματικά μόνο το επιφανειακό υλικό, τα 300 κυβικά που είναι στο χώρο εκεί στο οικόπεδο, και τα υπόλοιπα που παρθήκανε, γιατί παρθήκανε κυβικά, κύριε Σαχίνη. Αν υπολογίσουμε ένα στρέμμα με ένα μέτρο βάθος, παρθήκανε κυβικά χώματος, κύριε Σαχίνη. Πρέπει να μας πούνε πού είναι. Γι' αυτό την Τετάρτη που θα βρεθώ με τον Εφέντη και θα καταθέσουμε το υπόμνημα, κύριε Σαχίνη, θα τον πω ότι με αυτό το σκεπτικό πρέπει να ανακρίνει τους πάντες όταν θα έρθει η δικογραφία του αγοραστού. Όσοι περάσουν λοιπόν από το γραφείο του κυρίου ανακριτή, πρέπει να είναι στριμωγμένοι και να πούν αυτά την αλήθεια και αυτά που ξέρουν. Δεν βγαίνουν τα κυβικά, κύριε Σαχίνη. Να σας πω κάτι, εγώ καταλαβαίνω ότι πλέον πρακτικά η δειγματοληψία του παντρεμένου μπάζει. Μπάζει. Το κάναν έτσι για να μπάζει. Να το πω ευθέως. Και το μόνο που προσδοκείτε, θα πρέπει να προσδοκάτε, είναι μην τυχόν αυτή η καταπληκτική ομάδα των Ανούμπης βρει βιολογικό υλικό. Αλλά κατά τα άλλα ο χώρος έχει αλλοιωθεί. Εγώ αυτό καταλαβαίνω πια, κύριε Κωνσταντίνη. Και αυτός ο χώρος αλλοιώθηκε. Το σόι πάει βασίλειο εδώ. Αυτό που θα πιστοποιήσει η ομάδα Ανούμπης δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανένας. Αυτό όμως που θα πιστοποιήσει το χημείο του κράτους είναι εύκολο. Μάλιστα. Να μεταφραστεί σε λάθος. Μάλιστα. Καταλάβαμε. Ασχέτου και αν το πιστοποιήσει το χημείο. Έχετε δίκιο. Κύριε Κωνσταντινίδη, εδώ είμαστε. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Ο κύριος Κωνσταντινίδης, πρέπει να το πω αυτό, είναι από τους άοκνους εργάτες αυτής της προσπάθειας. Και ο άνθρωπος που είναι σε διαρκή επαφή και με τις ανακριτικές αρχές, και γι' αυτό έχει ενδιαφέρον και αξία αυτό που λέει, διότι ακούμε από πρώτο χέρι το πώς εξελίσσονται, δεν εξελίσσονται καλά τα πράγματα. Καλημέρα, κύριε Κωνσταντινίδη, να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη, να είστε καλά και εσείς. Ευχαριστώ.